Θέλω να σπίσω. Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, πώς θέλω να στο δώσω. Να έτσι, για να μιλήσω λίγο μαζί. Σ' αγαπάω πως στις 11, στις 10, στις 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Είμαι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο σ' αγαπώ. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου, φώναξε με. Είμαι για σένα. Παιδιά, τσακωθήκατε αληθινά από το προηγούμενο live και δεν ήρθες στη σκηνή. Θέλω να σε θωρώ μπροστά μου, ρε. Έτσι ακριβώς. Και είπες να μην τον ευρεάσεις άλλο. Να σας πω, ήταν πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ έξυπνο αυτό που κάνατε πίσω με το βίντεο κλιπ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο για μένα προσωπικά. Θα μιλήσουν και οι κριτές μας. Η φωνή σου, δεν ήξερα ότι είχες τόσο ωραία φωνή. Κυρία σου. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είσαι συγκινημένη εσύ. Γιατί? Γιατί το είπε τόσο όμορφα. Είμαι πολύ περήφανη που το είπε. Επέλεξες να μην βγεις καθόλου στη σκηνή. Γιατί? Κοίταξε, να σου πει η Μυρτώ. Αυτό το τραγούδι το κάνω stand-up comedy και το έτσι διακομωδώ λίγο. Διότι λέει σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, τελικά σου γράφω. Λοιπόν, έτσι έχει λίγο κομμωδιά. Όταν ήρθε και είδε με. Αλλά συγκινήθηκε. Ναι, άκουσε με και είπε να το πεις το κομμάτι. Και άφησε με να το πω μόνο μου. Διότι με πιστεύω ότι να το πω καλά. Νομίζω ήταν αχρίαστη η παρουσία μου μπροστά στη σκηνή. Ένιωθα πιο καλά να εμφανιστεί μόνο του, γιατί η φωνή του σε αυτό το τραγούδι λέει πολλά από μόνη τη. Οπότε υπήρχε λόγο να είμαι δίπλα του στη σκηνή μου, πίσω του και τον στηρίζα από πίσω. Στα φωνητικά. Εντάξει, σημαίνει πολλά πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από το ότι δεν ήθελε να ρισκάρει κιόλας, είναι ένα μεγάλο ρίσκο να τον αφήνεις μόνο του στη σκηνή εδώ του Dancing, τον Ανδρέα Αθανασίου, καταλαβαίνεις. Και ειδικά με ένα τέτοιο τραγούδι. Θα είσαι φρόνιμος. Λοιπόν, Χρήστο μου, ξεκινάω από σένα. Κέρδισε το στοίχημα.